κύριε το χείρι μου έδειξες και το στόμα μου έδειξε την άνασή σου. Υπεραγία Θεοτόκια πρέπει να υπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαία. Εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Κυριακή των μυροφόρων γυναικών είναι η σημερινή ημέρα, αδερφοί μου, και εορτάζουμε και εμείς με ταυτόν την Ανάσταση του Κυρίου μας. Την ημέρα αυτήν θα παρακολουθήσουμε ότι εις το αναγνωστέν ευαγγελικόν ανάγνωσμα περιέχονται πρώτον η τόλμη την οποίαν επαρουσίασεν ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας. Αυτός ήτο λέγει βουλευτής, αλλά επίστευεν εις τον Θεόν. Δεν είναι όπως τους σημερινούς βουλευτάς, οι οποίοι αντί βουλευτέ έγιναν βολευτέ. Δεν είναι όπως τους σημερινούς βουλευτάς, οι οποίοι μόλις είδαν την εικόνα του Χριστού μέσα στην Βουλή, εφώναξαν ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχει αυτή η εικόνα εδώ. Διότι εις πιστός εις τον Θεόν, ανήρτησε την εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και όταν του επετέθησαν, του είπαν και τούτα τα λόγια. Στο σπίτι σου να την πάρεις. Εδώ δεν τη χρειαζόμεθα. Θεέ μου, πού κατήντησες της Ελλάδα, σε ποιο σημείο να έχεις φτάσει πλέον. Βουλευτής λοιπόν ο Ιωσήφ, αλλά ευσεβής άνθρωπος λέγει. Πιστός εις τον Χριστόν και εις την θεότητα του Χριστού. Ο κόσμος μετά από τη σταύρωση του Κυρίου μας ήτο φοβισμένος, φόνος εγένετο, σταύρωσης τριών προσώπων, δύο ληστών και εις το μέσο αυτών των Κύριων και Θεών. Τρόμος και φόβος. Οι μαθητές μετά από τη σταύρωση του Κυρίου εξυφανίστησαν. Έφυγαν και εκρύβησαν, λέγει, δια των φόβων των Ιουδαίων. Παντού φόβος και τρόμος. Ξαφνικά όμως, την ημέρα της Παρασκευής, ενώ όσους εσταύρωναν άντεχεν ο οργανισμός των έως 2-24 ώρα, και μετά απέθνησκον επάνω εις τους σταυρούς εκείνους όπου τους εσταύρωναν ή εξεσχίζοντο από τα αιμοβόρα θηρία τα οποία εξέσχιζον τους πόδες αυτών και το σώμα αυτών δια να φάγουν τα σάρκαστον. Και αν δεν απέθνησκον ευρίσκεται ο τρόπος δια να τους αποθάνουν δια της βίας. Τούτο ακριβώς δεν έγινε το δια των Χριστών μας, ο οποίος επάνω εις το Σταυρόν έμεινε μόνο 3 ώρες. Από ώρας 6 έως ώρας 9, δηλαδή από η ώρα 12 έως η ώρα 3. Και εκεί είπεν την τελευταία λέξη επί του Σταυρού. Θεέ μου, λέγει, ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου.
τετέλεσθε και έγειρε την κεφαλήν αυτού και εξέπνευσεν. Φόβος λοιπόν και τρόμος, και μέσα εις αυτών των φόβων και των τρόμων παρουσιάζεται ένας βουλευτής, λέγει, ο οποίος βρίσκεται εις το βουλευτήριο των Εβραίων. Ήτο όμως πιστός εις τον Θεό και τολμή σας, λέγει. Εδώ η λέξη τόλμη σημαίνει ότι υπήρχε φόβος φοβερός, τρόμος μεγάλος, και εκείνος λέγει ετόλμησεν. Μεταξύ των ανθρώπων, αδερφοί μου, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι τολμούν και εκείνοι οι οποίοι δηλιούν, δηλοί άνθρωποι, οι οποίοι φοβούνται να αναφέρουν το όνομα του Κυρίου. Δι' αυτό λέγει ο Θεός στην Αποκάλυψή του ότι τους δειλούς, λέγει, θα τους ρίξω εις την κάμινον την καιωμένη, λέγει, και θα καίονται αιωνίως άνευ αναπαύσεως. Τους δειλούς. Μην είσαι δειλός, αδερφέ μου. Όταν θα ομολογήσεις τον Θεό, πρέπει να είσαι όπως εκείνους τους μάρτυρες οι οποίοι εκήρυτον των Χριστών με την σκέψη ότι θα υποβληθούν εις μαρτύρια φοβερά. Και δεν εδηλιούσα. Όταν η πατρίς κινδυνεύει, δεν χρειάζεται πλέον δηλία. Δεν θα πεις υπακούω εις τους ανωτέρους μου. Θα πράξεις το καθήκον σου μέχρι θανάτου. Δεν μπορεί να βλέπεις τον εχθρό να έρχεται πάνω σου και να περιμένει να σου πουν οι προδότες. Άσε τους να περάσουν, τους εχθρούς. Εσύ που κυβερνάς θα διατάξεις χωρίς να σε διατάξουν. Αυτή είναι η παρησία, αυτή είναι η τόλμη. Να πολεμήσεις τον εχθρό. Να θυσιαστείς δια την πατρίδα. Δηλούς, τους δηλούς ο Θεός δεν τους αγάπησε ούτε τους αγαπά ποτέ. Μόνον εκείνους οι οποίοι τολμούν, τολμή σας, λέγει, εισήλθεν πού, εις τον Πιλάτον. Αυτός ο οποίος έδωκε την απόφαση να σταυρωθεί ο Κύριος. Αν ο Πιλάτος δεν έδιδε την απόφαση, δεν έδιναν το οι Εβραίοι να σταυρώσουν τον Χριστό. Αυτός δηλαδή ήταν η πρώτη ηθική πτώσης εις την σταύρωση του Κυρίου μας. Δεν επήγε να τον σταυρώσει ο ίδιος, εδώ και διαταγή. Αυτό σημαίνει χειρότερο από εκείνον που τον εσταύρωσε. Εσταυρώθη λοιπόν ο Χριστός μας, διότι έδωκε την διαταγή ο Πιλάτος. Και τώρα ο Ιωσήφ τολμά, λέγει, ετόλμησε και εισήλθεν στον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Και ο Πιλάτος επαραξενεύθη. Λέγει, είναι αλήθεια ότι επέθανε? Εκάλεσε τον κεντυρίωναν, αυτός ο οποίος ήταν αρχηγός εκείνων οι οποίοι εσυνόδευαν τον Κύριον, και διέταζεν και ρώτησεν εξ αυτού και έμαθεν ότι όντως απέθανε. Και τότε έδωκε, λέγει, το σώμα εις τον Ιωσήφ και κατέβασεν από το σταυρόν των Χριστών, τον ετύλιξεν μέσα σε συντόνεν καθαράν. Ακούεις, αδερφέ μου, σε συντόνεν καθαρό. Δεν έβαλε τον Χριστό μέσα στις κάσες τις χρυσές και μέσα στις κάσες οι οποίες θαμβώνει σήμερα να τις βλέπεις, και όποιος κάνει την καλύτερη κάσα να βάλει τον νεκρόν του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μόνον ένα εντώνει να κυλήξεις τον νεκρό σου και να τον βάλεις επάνω στο χώμα
όχι μέσα σε μνημεία τα οποία δεν υπάρχουν χώμα. Διότι η τελευταία λέξη στην οποία λέγει η Εκκλησία είναι «γη ή και εις γη να πελεύσει», όχι πάνω στα τσιμέντα, όχι πάνω σε μνήματα τα οποία να λάμπουν απ' έξω, τα οποία είπε ο Κύριος μας ότι ομοιάζεται, λέγει, με μνημεία, με καθαρά και λευκά, διότι τα ασβέστωναν οι Εβραίοι. Και απ' έξω, λέγει, είστε όπως εκείνα τα μνημεία, και όταν τα ανοίξεις, λέγει, αυτά τα μνημεία μέσα υπάρχουν βρωμιές, οστά και βρωμισμένες και ακαθαρσίες. Έτσι είστε, τους είπε. Ομοιάζεται, λέγει, με τάφους και κονιασμένους. Πήγαιναν και τους άσπριζαν με τον ασβέστη οι Εβραίοι, τα μνημεία. Και τα είδαν ο Κύριος μας και τους είπε, έτσι είστε, τους λέει. Μοιάζεται με αυτά τα μνημεία που απ' έξω, λέγει, είναι ασβεστωμένα και λευκά, και από μέσα όταν τα ανοίξεις είναι οστέα και κυμνωμένα και βρωμιά και καθαρσία. Συνδώνει, λοιπόν, έβαλε τον Χριστόν μας ο Ιωσήφ. Ας το ακούσουμε σήμερα. Ας το μάθουμε επιτέλους. Αλλά πού να το μάθουμε? Κάθε 10 μέτρα έχει και έναν γραφείο, λέγει, κηδιών. Τι θα κάνουν αυτοί? Πώς θα περάσουν? Εάν όλοι κάνουν αυτό το οποίο λέει η Αγία Γραφή, αυτοί πρέπει να φύγουν. Α, κλείσουν και να πάνε στο σπίτι τους. Πλην όμως περιμένουν αυτοί, όπως τα γεράκια, την ώρα που θα πεθάνει ο άλλος, να ορμήξουν, να πιάσουν τα περισσότερα. Γι' αυτό και τους ονομάζουν κόρακα, στα κοράκια, λέγει. Τα κοράκια, τι κάνουν τα κοράκια? Υπάρχουν κοράκια, λέγει. Βέβαια, υπάρχουν, πρέπει να πληρωθούν, λέγει. Αυτά για τα κοράκια, αυτά για εκείνον που κρατάει το στεφάνι, στεφάνια, πολλά, πολλά, πολλά. Χρήματα τα οποία χάνονται και αφανίζονται και δεν τα δίδουμε στους φτωχούς. Δεν αξιούμε να δούμε τους πεινασμένους. Τα κάνουμε στέφανα, στέφανα, δώσε πολλά στέφανα, όσο περισσότερα μπορείς. Και κάθε ένα κοράκι που θα κρατά το στεφάνι θα πληρωθεί για να το πάει μέχρι τον τάφο. Και θα το πετάξει εκεί. Και θα τελειώσουν τα χρήματα. Θα φύγουν. Άραγε, θα μπορέσει ποτέ η ανθρωπότης να φτάσει σε αυτή την απλότητα του Κυρίου μας? Αυτό το απλό, το απέριτον. Κατέβασε τον Χριστόν από το Σταυρόν ο Ιωσήφ, τον αντίληξε μέσα στο συντόνι και τον έβαλε μέσα εις τον τάφο. Το δεύτερο σημείο του σημερινού Ευαγγελίου είναι η τόλμη των γυναικών. Θα παρακολουθήσουμε μέχρι σε αυτή τη στιγμή που ακούμε το Θείο Κήρυγμα ότι στην Εκκλησία η πτέρυγα των γυναικών είναι γεμάτη, η πτέρυγα των ανδρών αδιανή. Μπορεί ό,τι και να είναι η γυναίκα, εξ αυτής ερείει τα φαύλα, εξ αυτής όμως ερείει και τα κρύπτωνα. Από αυτήν γίνονται όλες οι καταστροφές της γης, αλλά και από αυτήν εσώθη η κοινωνία, η Παναγία μας. Αυτή έγινε η αιτία για να σωθούμε. Η τόλμη των γυναικών. Η Θεοκτόνος πόλης κοιμάται. Εξετέλεσε το καθήκον της. Τι έκανε? Εσταύρωσε τον πλάνον. Αυτός ο οποίος επλανούσε τον κόσμο. Δεν είδαν τίποτε άλλο. Δεν είδαν τους λεπρούς να καθαρίζονται, ούτε τους τυφλούς να βλέπουν, ούτε τους παραλύτους να ανορθώνονται, ούτε τους δαιμονισμένους να ελευθερώνονται, ούτε τους πεινασμένους να χορταίνουν, ούτε τους ασθενείς να θεραπεύονται. Δεν είδαν τίποτε από αυτά. Είδαν ένα πράγμα μόνο, ότι το πλάνος επλανούσε τον κόσμο. Αφού τον εσταύρωσαν, κοιμήθησαν ήσυχοι το βράδυ, διότι την επομένη είναι το Πάσχα, Παρασκευή βράδυ. Την επομένη είναι το Σάββατο, μεγάλη ημέρα εκείνη, και έπρεπε να φύγει από πάνω στο Σταυρόν ο Χριστός, αλλά να μην μολύνουν, λέγει, και εκείνοι τα χέρια τους που τον εσταύρωσαν. Γι' αυτό δεν εισήλθαν στο πρετόριο.
έμειναν έξω, λέγει. Ω Θεέ μου, υποκρισία των ανθρώπων η σημερινή, δεν υπάρχει άλλη. Και αυτή η υποκρισία συνεχίζεται και θα συνεχίζεται πάντοτε. Οι μυροφόρες λοιπόν είδαν, λέγει, που έθηκαν τον Χριστόν. Και λίαν πρωίν. Ακούεις, αδερφέ μου, όταν θέλει να πάει στην εκκλησία να εκκλησιαστείς, μην κοιμάσαι το πρωί. Το πρωί πρέπει να πάεις λίαν πρωί στην εκκλησία, να ακούσεις το Αθηνών Ευαγγέλιο, να ακούσεις την τάξη της εκκλησίας, διότι στην εκκλησία είναι ο τάφος του Χριστού που πηγαίνουν οι μυροφόρες γυναίκες σήμερα. Πηγαίνουν, λέγει, με αρώματα, αλλά εις τον δρόμο τι είπαν. Τι σ' αποκυλήσει μην τον λύθω. Εμείς είμαστε γυναίκες. Μπροστά στον τάφο του Χριστού έχει φοβερόν λίθον, πέτρα μεγάλη, οι οποίοι όσοι προσκύνησαν τα Άγια Μέρη εκεί που ετάφει ο Χριστός, βλέπουν ένα κομματάκι το οποίο έμεινε, διότι όλα τα άλλα τα μετέθεσαν, τα μετέβαλαν, τα χρήστεψαν ή τα επήραν για να τα έχουν ως ευλογία. Σώζεται μόνο ένα κομμάτι του τιμίου λίθου που έβαλαν επάνω στον τάφο του Χριστού ο Ιωσήφ. Αυτή η απορία των γυναικών ελήθη όταν επλησίασαν στον τάφο του Κυρίου. Βλέπουν ότι ο λίθος αποκεκύλησε, λέει. Ποιος τον απεκύλησε, ποιος τον μετέθεσε, ποιος τον τράβηξε πίσω από το μνημείο του Κυρίου. Απορούν. Η απορία των είναι μεγάλη. Υπήρχε ένα εμπόδιο, αλλά τώρα δεν υπάρχει. Ποιος εμερίμνησε δια τα εμπόδια? Ο Θεός. Και εσύ, αδερφέ μου, όταν έχεις εμπόδια στη ζωή σου και θλίψεις και στενοχωρίες, όταν έχεις κατατρεγμούς και αδικίες, όταν έχεις συκοφαντίες, όταν διασύρεται το όνομά σου, όταν κατατρέχεσαι, μη φοβηθείς. Άλλος θα σηκώσει την πέτρα αυτήν, τη βαριά. Ο Θεός. Εισήλθαν απορριμμένες οι γυναίκες μέσα εις τον τάφον να δουν πού είναι το σώμα του γλυκυτάτου διδασκάλου. Κοιτάζουν, δεν βλέπουν τίποτε, μόνο βλέπουν έναν άγγελο από άλλον κόσμο, όχι από αυτόν, από τον ουράνιον κόσμο. Εδώ έχουμε να ερωτήσουμε τους ηλιστάς και τους απίστους, οι οποίοι λέγουν δεν υπάρχει ούτε κόλασης ούτε παράδεισος. Από πού εμφανίστηκε ο άγγελος εκείνος? Από άλλον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει ένας ουράνιος κόσμος και μέσα σε αυτόν υπάρχουν άγγελοι και αρχάγγελοι και τάγματα ουράνια. Υπάρχουν οι Άγιοι οι οποίοι γονίστησαν και κέρδισαν την βασιλεία των ουρανών. Υπάρχουν οι ασκητές, υπάρχουν οι ομολογητές. Υπάρχουν οι μάρτυρες της Εκκλησίας, υπάρχουν όλοι όσοι εγωνίστησαν δια την αγάπη του Κυρίου μας. Υπάρχει άλλος κόσμος δηλαδή. Εις αυτόν φυλάγονται εκείνοι οι οποίοι αγάπησαν τον Χριστόν. Και το τρίτο σημείο, γίνεται τώρα μία συζήτηση μεταξύ του Αγγέλου και των γυναικών. Μόλις είδαν τον Άγγελο, εφοβήθησαν. Και ο άγγελος του λέει, μη φοβάστε. Τι ζητείτε? Τον ζώντα μετά των νεκρών? Ούκε στην όδε. Αυτά βλέπεις όταν εισέλθεις στο μνημείο του Κυρίου μας στους Αγίους Τόπους, θα δεις αυτά τα γράμματα γραμμένα. Τι ζητείτε? Τον ζώντα μετά των νεκρών? Ούκε στην όδε. Δεν είναι εδώ, λέει. Ανεστήθηκε, τους λέγει ο άγγελος, και δι' αυτό εσείς πρέπει να πάτε, όπως σας είπε, εις την Γαλιλαία. Δια τι στην Γαλιλαία? Δια ποιο λόγο τονίζεται τούτο από τον άγγελο? Υπάγεται, λέγει, εις την Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν.
Αδερφοί μου, εδώ είναι το κεντρικότερο σημείο του σημερινού Ευαγγελίου. Είναι το μέρος το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως, ότι υπάρχουν δύο στάδια στη ζωή μας. Το ένα που δεν γνωρίσαμε τον Χριστό και το άλλο που τον εγνωρίσαμε. Δι' αυτό ερωτούνται πλιστάκης οι μετανοούντες και απαντούν: τον καιρό που ήμουν μικρό μωρό αγαπούσα την Εκκλησία. Η μητέρα μου με δίδαξε, λέγει, να νηστεύω, να προσεύχομαι, να εξομολογούμε, να κοινωνώ. Τώρα τα εξέχασα, λέει. Τώρα τα ελισμόνησα. Και η απάντηση της είναι να πάεις πίσω, παιδάκι μου, να ενωθείς με εκείνη την ηλικία και να κάνεις ό,τι έκανες τότε, να τα κάνεις και τώρα. Να ενώσεις την αλυσίδα που την έσπασες, τον Γκρίκον εκείνον που έσπασες, να τον ενώσεις και πάλι, διότι η ζωή σου πρέπει να είναι όπως τότε που εγνώρισες τον Χριστόν, αν τον εγνώρισες. Αν δεν τον εγνώρισες, θα φτάσεις την ημέρα που εξομολογήθηκες. Την ημέρα εκείνη εγνώρισες τον Χριστόν. Πλην όμως παρήλθε χρόνος, πολύ ικανός χρόνος, και πάλι να ξέχασες. Κοιτάξτε τους μαθητάς. Οι μαθητές ήσαν μέσα στην θάλασσα, στην Γαλιλαία και ψάρευαν. Από εκεί τους ευρήκε ο Χριστός. Τι έβλεπαν εκεί? Τα κύματα, τα βότσαλα από τη θάλασσα, την άμμον, άλλοτε την γαλήνη, άλλοτε την τρικυμία. Πάντως εκεί ήσαν στη Γαλιλαία. Εκεί τους ευρήκε ο Χριστός και μόλις τους είπε άστε τα όλα και ακολουθήστε με, αφήκαν εκεί, λέγει, και τα πλοία και τον πατέρα τους και την οικογένειά τους και ακολούθησαν τον Χριστό. Αυτό σημαίνει όταν γνωρίσεις τον Χριστό, αλλά στο μέσον όταν προχωρούμε εις τούτον τον κόσμο των μάταιων, πολλές θλίψεις των δικαίων. Εμέριμνε του βίου ομοιάζουν με τα αγκάθια τα οποία πνίγουν το Λόγο του Θεού και αρπάζουμε αμέσως εμείς όχι το σπόρον αλλά τα αγκάθια. Ξεχνούμε ότι βάλαμε σπόρον. Έρχεται ο Χριστός, μπαίνει μέσα στην ψυχή μας, χαιρόμεθα, αγαλόμεθα, λέγει, την ημέρα που εξομολογήθηκα πετούσα, λέγει, δεν πατούσα στο γη. Ήμουνα τόσο χαρούμενος, λέγει, αλλά τώρα έσβησε εκείνη η αγάπη. Δι' αυτό και ο άγγελος λέγει εις τις μυροφόρες γυναίκες, πηγαίνετε, λέγει, να πείτε εις τους μαθητάς και ιδιαιτέρως εις τον Πέτρον. Γιατί? Διότι ο Πέτρος ειρνήθη τον Χριστόν και έκλαιγε. Έχει δάκρυα ποταμούς από τα ματάκια του, βρύσες ολόκληρες. Και του λέγει ο Κύριος μας ότι θα με αρνηθείς, και εκείνος είπε όχι, δεν θα σε αρνηθώ. Πέτρε, του λέγει, μίλητας μεγάλα λόγια, πριν αλέκτορ φωνήσει θα με αρνηθείς τρεις φορές. Και μόλις τον ειρνήθη τον Κύριο μας την τρίτη φορά, ελάτησε ο κόκορας, εφώναξε. Και τότε εμνήστη, λέγει, το ρημάτων του Κυρίου, όταν τον είδεν από μέσα σε εκείνο το πλήθος λυπημένων και διεσταυρώθησαν τα βλέμματα του Πέτρου και του Χριστού. Τον είδεν μέσα στο βάθος που τον κατεδίκασαν εις θάνατον, είδεν ότι τον αρνήθηκεν, ήκουσε τον κόκορα που εφώναξεν και τώρα κλαίει και λέγει θα με κατατάξει μετά των μαθητών, θα με στείλει πάλιν στην θάλασσα να ψαρεύω και ψάρια να μην πιάνω. Αλλά ο Κύριος μας, γεμάτος από αγάπη και σπλαχνίαν, ηγάπησε τον Πέτρον τόσο πολύ, ούτως ώστε τα δάκρυά του εκείνα έγιναν η μετάνοια και η σωτηρία του και το παράδειγμα, λέγει, εις όλους τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Είπα για τις μαθητές αυτού, είπατε στους μαθητές αυτού και τον Πέτρο ότι προάγει μας στη Γαλιλαία. Θα πάτε εκεί, λέγει, και είναι προηγουμένος εκεί ο Χριστός και σας περιμένει, λέγει.
πηγαίνετε εκεί και θα έρθει, λέει ο Χριστός πάλι, να σας ενθυμίσει τας πρώτες ημέρες που τον αγαπήσατε. Να μείνετε πιστοί έως θανάτου, διότι όταν θα κηρύξετε το Ευαγγελιό του θα πάθετε πολλά. Θα σας καταδιώξουν, θα σας υποβάλουν σε μαρτύρια, θα σας θανατώσουν. Δι' αυτό πρέπει να μην αρνηθείτε τον Χριστό τον οποίον εγνωρίσατε. Αδερφοί μου, και εμείς εγνωρίσαμε τον Χριστό. Άρα γιατί έχουμε την πρώτη εκείνη ανάμνηση την ημέρα που εγνωρίσαμε τον Χριστό, ή μήπως το εξεχάσαμε. Πρέπει να πορευτούμε και εμείς στο σημείο που εγνωρίσαμε τον Χριστό και να πούμε: Θεέ μου, λύτρωσε μας, φύλαξε μας, ευλόγησε μας, μη μας εγκαταλείπεις Κύριε. Ρίζωσον την πίστη των μαθητών σου μέσα στην ψυχή μας, τον φόβο σου αν τις μέλες ημών και τον αγιασμό σου αφημών ανεξάλειπτον ποιήσεων Κύριε. Δώσε μας την πίστη των μαθητών σου Κύριε. Δώσε μας την αγάπη σου Κύριε. Στερέωσε μας Κύριε εις την πίστη την οποία ζητείς από εμάς, όπως σε γνωρίσαμε την πρώτη ημέρα, και όσοι δεν τον εγνωρίσαμε να τον γνωρίσουμε δια της χάριτος του μυστηρίου της μετανοίας, δια να ειδούμε την έγκλην, τη χαρά, τη γαλήνη την οποία ελάβαμε, εάν δεν ελάβαμε, και τότε να μείνουμε πιστοί στον Χριστόν, και ο Κύριος μας θα μας αξιώσει και της εμπορανίου του Βασιλείας. Αμήν.